Συνάντησε τη μητέρα του Ντάνου. Για πρώτη φορά λοιπόν μιλάει. Λοιπόν, για πρώτη φορά σας παρουσιάζουμε σήμερα την κυρία Ράνια, τη μαμά του Ντάνου. Μία πολύ ευγενιά και εγώ η μούρη μου. Καλεμοιάζει λίγο με τον Ντάνο η κυρία Ράνια. Μοιάζει πάρα πολύ με τον Ντάνο. Τι γλυκιά κυρία. Είναι, παιδιά, είναι μια πολύ γλυκιά κυρία, ναι. Η οποία δεν ήθελε να κάνει δηλώσεις για δικούς προσωπικούς λόγους που του σέβομαι 100%. Πού δουλεύει? Δουλεύει σε ένα σούπερ μάρκετ. Εκεί με τον κύριο Τριαντάφυλλο. Ο κύριος στη μέση είναι ο ιδιοκτήτης του σούπερ μάρκετ. Και η κυρία δίπλα είναι φίλη της. Δουλεύει στη Μαναβική. Εδώ και 10 χρόνια είναι στο σούπερ μάρκετ. Μάλιστα και δουλεύει και τα Σάββατα, λογικό, είναι ανοιχτό το σούπερ μάρκετ. Τώρα είναι στη Σκιάθο, είναι ανοιχτά και όλα. Όλες τις μέρες, 7 μέρες την εβδομάδα. Ακριβώς, 7 μέρες την εβδομάδα. Λοιπόν, μπαίνω μέσα στο σούπερ μάρκετ, ρωτάω πού είναι η κυρία Ράνια, εδώ η κυρία Ράνια, εκεί η κυρία Ράνια. Μου λέει ο κύριος Τριαντάφυλλος, έλα εδώ παιδί μου, θα σε πάω εγώ στην κυρία Ράνια. Λοιπόν, μου κρυβόταν λίγο η κυρία Ράνια. Πάω εκεί πίσω από τις μπανάνες, τη φυλάω, λέω, αχ κυρία Ράνια μου, ο Ντάνος, το παιδί σας, το ένα από το άλλο. Μου λέει, σε ευχαριστώ κορίτσι μου. Λέει, μου λείπει βέβαια ο Γιώργος, μου τον βλέπω, αυτά, έλα, θέλω πάρα λίκια. Πολύ να έρθει. Πολύ γλυκός άνθρωπος και σας πω ότι αυτή η γυναίκα έχει μείνει χείρα, πολύ νωρίς. Τον έχει μεγαλώσει μόνη τον της. Έχει μεγαλώσει μαζί μόνη. Νομίζω με τα αδέλφια της ή με τους θείους, δεν ξέρω. Ναι, ναι, γιατί είναι πολύ κοντά η οικογένεια. Ο Ντάνος έχει ιδιαίτερη αδυναμία και θυμάστε που είχε πει, του είχε στείλει μήνυμα στο τελευταίο έπαθλο επικοινωνία. Είχε συγκινηθεί. Είχε συγκινηθεί και είχε πει μάνα τελειώνει. Να σε ρωτήσω κάτι, Βεανθή μου. Ναι. Πες μου τι γίνεται λίγο με τον κόσμο, σου είπαν καθόλου. Δηλαδή, πηγαίνει ο κόσμος και λέει στη μητέρα του Ντάνου, την αγκαλιάζει. Εκεί την ώρα που δουλεύει, την ενοχλεί εντός εισαγωγικών. Βγάζει φωτογραφίες και με τη μαμά του Ντάνου. Λοιπόν, άκου να δεις. Επειδή είναι low profile και δεν ξέρουν ποια είναι η μαμά του Ντάνου, εγώ τυχαία πηγαίνοντας στο σούπερ μάρκετ να πάρω ένα νεράκι. Καλά, όχι, εσύ πήγες για να κάνεις ρεπορτάζ στη Σκιάθο. Δεν πήγες τυχαία. Αλλά εννοώ, βρέθηκα τυχαία στο σούπερ μάρκετ. Ναι. Και επειδή ρωτούσα εκεί πέρα, μου λέει ο κύριος, καλέ, εδώ δουλεύει η μαμά του Ντάνου. Ρωτάει ο κόσμος το τι γίνεται. Να σας πω ότι οι υπάλληλοι την προστατεύουν πάρα πολύ. Mm-hmm. Γιατί δεν μου λέγανε, ήταν πολύ φίδωλη στις δηλώσεις του στην αρχή μέχρι να εξοικειωθούν μαζί μου. Ντρέπεται τη γυναίκα. Αυτό είναι κάτι άγνωστο για αυτήν. Γι' αυτό δεν θέλει, σου μίλησε κιόλας. Δεν θέλει να μιλάει στις κάμερες. Θέλει να είναι, ξέρεις, πολύ low profile, να περιμένει το γιο της και μάλιστα στεναχωριέται πάρα πολύ με τα σχόλια που ακούει και στεναχωριέται και όταν το βλέπει να τσατίζεται μέσα στο παιχνίδι. Δηλαδή, περίμενε. Με ο κόσμος είναι μαζί του. Ρε παιδί μου, υπάρχουν και άνθρωποι που λέει, που δεν είναι όλοι μαζί με τον Ντάνο. Κοιτάξτε, να πείτε, η μητέρα του προφανώς δεν έχει. Το παιδί δεν έχει σχέση με τηλεόραση. Ο Ντάνος δεν είναι ένας παρουσιαστής, ένας τραγουδιστής, ένας καλλιτέχνης. Ακριβώς. Ναι. Και δεν έχει συνηθίσει ότι ακούγονται και θετικά. Ακόμα και να συλλατρεύει ο κόσμος, θα υπάρχουν και κάποιοι που θα πούνε αρνητικά για σένα. Να ξέρετε βέβαια και το εξής. Συγγνώμη, μια μικρή παρένθεση. Η παραγωγή έχει τα τηλέφωνα των γονιών και των συγγενών των παιχτών. Και να ξέρετε ότι πολλές φορές τους λέει και η ίδια η παραγωγή να μην μιλάνε. Ναι, τώρα σε αυτή την περίπτωση. Αυτό το λέω, το γνωρίζω. Θα σας πω, υπάρχει ένα πρόβλημα υγείας. Και γιατί αυτό το λόγο έχει πάει και ο Ντάνος στο παιχνίδι για να τη βοηθήσει. Η κυρία Ράνια είναι ένας πολύ γλυκός, καλός άνθρωπος. Η κυρία Ράνια έχει πρόβλημα υγείας. Ναι, έχει ένα πρόβλημα υγείας, λοιπόν. Δεν θέλω να επεκταθούμε σε παρακαλώ περισσότερο. Όχι, να μην μπούμε, να τις ευχηθούμε περαστικά. Είναι γλυκύτατη. Είναι πολύ γλυκός άνθρωπος, δεν καταλαβαίνετε. Φαίνεται από το πρόσωπό της. Παιδιά, πολύ γλυκός άνθρωπος. Λοιπόν,